Χαίρετε, καλώς την. Τι κάνεις? Κάθεσαι, περιμένεις δύο λεπτάκια να ετοιμαστούμε και όταν είμαστε έτοιμοι σου λέμε, εντάξει? Εδώ είναι η σύγκριση με την προηγούμενη φορά. Είναι αυτό που είπαμε, λιγάκι στο ποσοστό λίπους, το οποίο ωστόσο η αύξησή του ενδεχομένως να οφείλεται και στην αφυδάτωση που παρατηρείτε, δηλαδή από 56,1% τώρα είμαστε 54,9%, οπότε περνάει και καλύτερα εγωγυμότητα και μας δείχνει έτσι λίγο καλύτερα το λίπος μας. Η μυϊκή σου μάζα έχει αυξηθεί κιόλας πρωτεϊνικά, δηλαδή είμαστε 100 γραμμάρια πάνω. Είμαστε σήμερα με την Αθηνά, όπου κάναμε ένα εξάμηνο πρόγραμμα μαζί. Είχες έρθει στα ανώτερα κιλά σου, αν θα είμαι καλά? Δεν ήταν τα ανώτερα μετά τη γέννα, αλλά ήταν αυτά τα ανώτερα που είχα μείνει σταθερή και δεν μπορούσα να τα χάσω. Ωραία, θα ξεκινήσουμε λίγο αντίστροφα το σημερινό βίντεο. Το πρόγραμμα μας τελείωσε προς το Μάιο και έχω τώρα εδώ ένα email Μάρτιο που ανταλλάξαμε. Και λες λέξη προς λέξη, λοιπόν, για εμένα είναι πολύ βασικό το γεγονός ότι αισθάνομαι ότι αυτή θα είναι πλέον η διατροφή μου από εδώ και στο εξής. Και όχι ότι κάνω μία δίαιτα που κάποια στιγμή θα τη σταματήσω. Χαίρομαι που δεν ζηλεύω να φάω κάποιο ανθυγιεινό τρόφιμο και αισθάνομαι ότι ακόμα και αν θελήσω να το φάω, θα έχω μέτρο στην κατανάλωσή του. Σωματικά έχω πετύχει αρκετά αυτό που επιθυμούσα, το οποίο ήταν το ιδανικό το 56, είχαμε φτάσει στα 59, κάτι αν θυμάμαι. Πλέον φοράω τα ρούχα μου μετά την γέννα, δεν μπορούσα, αλλά και δεν είχα τη διάθεση να φορέσω. Έχει αλλάξει πλέον λοιπόν και η διάθεση και γενικότερα η ζωή μου. Για πάμε λίγο στην αρχή. Πώς πήρες την απόφαση, πώς μας βρήκες, πώς είπες θα κάνω το πρώτο βήμα? Το ίντερνετ, να σου πω την αλήθεια, και επειδή πολλά πράγματα ενστικτοδώς τα διαλέγω, δεν σας είχε προτείνει κάποιος, το βρήκα από το ίντερνετ και από αυτά που διάβασα πίστευα ότι μου τέριαζε να έρθω σε εσάς. Και ήρθα γιατί είχα κολλήσει σε κάποια κιλά μετά τη γέννα, τα οποία έκανα κάποιες δικές μου δίαιτες, λίγο εξαντλητικές, όπου μετά εγώ κατέληγα να φάω και δεν έχανα κιλά. Οπότε με την Αθηνά ήμασταν στα 64,6. Φαινομενικά είναι μια χαρά φυσιολογική σαν γυναίκα, ότι είχες πολύ υπερβάλλον βάρος. Αλλά είναι αυτό που η κάθε γυναίκα θέλει, το κάτι ωραίο για το σώμα της, το κάτι μικρό, από ακόμα και τα 5-6 κιλά που έχουν έτσι μια διαφορά. Τι πήρες μέσα από όλο το πρόγραμμα? Είχαμε μια εξάμηνη πορεία. Στην αρχή χάσαμε πιο εύκολα, μετά είχαμε πολλά κολλήματα, σκαμπανεβάσματα. Δοκιμάζαμε, ξαναδοκιμάζαμε. Πώς σε βοήθησε το πρόγραμμα, γενικότερα η όλη επικοινωνία και στήριξη που είχαμε? Με βοήθησε το κομμάτι της εκπαίδευσης, που αρχικά δεν το είχα ξανακάνει και όταν κάναμε και το πρώτο ραντεβού ήταν κάτι που δεν το γνώριζα. Θυμάσαι που σου έκανα ερωτήσεις, τι είδους εκπαίδευση κτλ. Μετά το κατάλαβα και συνειδητοποίησα ότι αυτό είναι που σε βοηθάει και μετέπειτα στο να τρως σωστά και να κρατάς το μέτρο. Γιατί είναι, σε πήρες το υποσυνείδητο μετά. Δουλέψαμε πολύ το συνειδητό κομμάτι. Και μέσω της εκπαίδευσης που θυμάμαι εκεί είχαμε αρκετά μηνύματα με απορίες, αλλά μετά όταν το κατάλαβες, διαχειριζόσουν μόνο την τροφή σου. Και ίσως πιο συνειδητοί ήμασταν και στο γλυκό, που ήταν ένα μεγάλο challenge. Κάθε μέρα ήθελα να τρώω κάποιο γλυκό και γίνει πλέον κομμάτι της καθημερινότητάς μου. Και με κάποια μικρά υποκατάστατα και σιγά σιγά όσο γίνεται να το μειώσουμε, το είχαμε αποβάλει. Και το κάναμε μία φορά την εβδομάδα, ας πούμε, και δύο. Παραπάνω. Δεν ένιωσα ότι το είχα στερηθεί το γλυκό πάντα. Οι συνήθειες που χτίσαμε, αν τις απαριθμούσες τις πιο σημαντικές 3-4 συνήθειες, στο λόγο γιατί δουλεύαμε κάποιους μικρούς στόχους. Α, να μετράμε την πρωτεΐνη, τον υδατάνθρα που τρώμε και να το ελέγχουμε. Στον τρόπο που τρώμε, να τρώμε λίγο πιο συνειδητά. Πόσο σίγουρη αισθάνεσαι πλέον, γιατί τώρα το πρόγραμμα έχει τελειώσει το Μάιο, είμαστε σχεδόν μετά από 5 μήνες, όπου κάναμε μια μέτρηση σήμερα, ναι, και έχουμε ένα πολύ μικρό σκαμπανέβασμα, το οποίο είναι διαχειρίσιμο. Πόσο σίγουρη αισθάνεσαι μετά από το όλο πρόγραμμα ότι μπορείς να κρατήσεις, να ελέγχεις αυτά τα σκαμπανεβάσματα, να συνεχίσεις μόνη σου το στόχο? Αισθάνομαι πολύ σίγουρη. Γιατί αυτός είναι και ο σκοπός ενός προγράμματος, όχι να τα λες μια ζωή ολόκληρη με έναν διατροφολόγο, αλλά να έχεις τις σωστές βάσεις για να το κρατάς και μόνη σου μεταγενέστερα. Νομίζω ότι έχω τον έλεγχο και λίγο να ξεφύγω, ξέρω ότι μετά θα το επαναφέρω. Θα πρότεινες το πρόγραμμα σε ένα άλλο άτομο, σε μια άλλη γυναίκα που έχει παρόμοιο στόχο? Ανεπιφύλακτα. Και να τονίσουμε εδώ ότι η Αθηνά και έκανε γυμναστική. Ναι, έκανε γυμναστική. Πάντα είχες ένα... Πάνω γυμναστική παλαιότερα, το οποίο με βοηθούσε να καίω περισσότερες θερμίδες. Μετά, λόγω της οικογένειας, μειώνεται ο χρόνος. Δεν έχεις τη δυνατότητα να καίς τις ίδιες θερμίδες που έκυγες. Και είναι πλέον ίσως παραπάνω κομμάτι διατροφή που πρέπει να δώσεις βάση. Και είχαμε και τους δύο πυλώνες, δηλαδή και στα δύο, ναι, προσπαθούσαμε. Και
στην όλη πορεία κάτι το οποίο θα ήταν εύκολο, γιατί είσαι και μητέρα, έχεις τρεξίματα με το παιδί, να είναι κάτι το οποίο είναι βιώσιμο, να μπορείς να το ακολουθείς κι εσύ. Και μετά θα σιγά σιγά αυξάνονταν και η άσκηση. Τα αυξάναμε όλα σιγά σιγά. Και την άσκηση αυξήσαμε σιγά σιγά. Δηλαδή, βάλαμε κάποιες παραπάνω συνήθειες που, να σου πω την αλήθεια, ίσως δεν θα το έκανα μόνη μου. Δηλαδή, θα έλεγα ότι μου αρκούσε αυτό που έκανα σαν γυμναστική, αλλά μαζί μου δώσε κίνητρο να το βάλω ακόμα περισσότερο. Νομίζω το πετύχαμε. Θα έχουμε. Αν θες και εσύ αντίστοιχα και έχεις ένα παρόμοιο στόχο με την Αθηνά και να το πούμε λίγο πιο ολοκληρωμένα, να μάθεις να διαχειρίζεις μόνος σου, μόνη σου τη διατροφή σου, μπορείς να έρθεις σε επικοινωνία μαζί μας, να δούμε λίγο το στόχο σου, τι θες, τι έχεις βιώσει και πώς μπορούμε να δώσουμε μια μόνιμη λύση στο να γίνεις ο τροφολόγος του εαυτού σου.